Τεχνική του Neville Goddard, του πατέρα του Manifest, του πατέρα της υλοποίησης των επιθυμιών. Και πώς λέγεται αυτή η τεχνική, φίλη μου? Θυμάμαι τότε που ήμουν άνθραγκος. Θυμάμαι τότε που οι λογαριασμοί μου ήταν άδειοι. Θυμάμαι τότε που είχα αυτό το πρόβλημα υγείας. Θυμάμαι τότε που δεν είχα καλή υγεία και ευεξία. Θυμάμαι τότε που ήμουνα τόσο μόνη, ένιωθα τόσο μόνη. Δεν είχα σύντροφο επί 2-3 συναπτά έτη. Οτιδήποτε στο τώρα, στη ζωή σας, δεν πάει καλά, είναι σε έλλειψη, δεν είναι σε αυθονία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φράση ως μια τεχνική πάρα πολύ δυνατή, πανίσχυρη. Θυμάμαι τότε που να βάλετε αυτό που σας λείπει στο τώρα σας, στην τωρινή σας ζωή. Τι σας λείπει? Σχολιάστε μου κάτω. Σας λείπουν χρήματα? Σας λείπει ένας σύντροφος? Σας λείπει η υγεία σας? Σας λείπει η ευεξία σας? Σας λείπει ένα ωραίο σώμα? Σας λείπει περισσότερη δημιουργικότητα και πνευματικότητα? Σας λείπει ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένο μάρκα, ξέρω εγώ, συγκεκριμένη μάρκα? Σας λείπει ένα σπίτι? Σας λείπει ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο? Ό,τι και να είναι αυτό, θα το κολλήσετε πίσω από την πρόταση «Θυμάμαι τότε που». Ο Neville Goddard καθόταν με την παρέα του και του είχε έρθει αυτή η τεχνική, ας το πούμε έτσι, ουρανοκατέβατη. Τη συνέλαβε. Τακ! Εκεί που καθόταν λοιπόν με την παρέα του, λέει ασυναίσθητα, θυμάμαι τότε που αυτό το σπίτι δεν είχε ζωή. Και έβλεπε ότι τώρα αυτό το σπίτι έχει ζωή. Είχε τους φίλους του, είχε τους συγγενείς του, είχε τα παιδιά του. Έσφιζε από ζωή το σπίτι. Θυμάμαι τότε που όμως, είπε, αυτό το σπίτι ήταν άδειο. Άρα αυτός τι έκανε? Επειδή τον οραματισμό τον χρησιμοποιούσε καθημερινά σαν ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο, οραματιζόταν το σπίτι αυτό να σφίζει από ζωή, να είναι γεμάτο κόσμο, να έχει τους φίλους του, να έχει τις παρέες του, τα παιδιά κοντά, τους συγγενείς του, να κάνει πάρτι, να κάνει τραπέζια, να ακούγονται χαμόγελα παντού μέσα στο σπίτι, φωνές. Και το οραματιζόταν γιατί ο άνθρωπος αυτό είχε ανάγκη κάποια στιγμή στη ζωή του, γιατί έκανε υλοποίηση και άλλες επιθυμίες του, έτσι, όχι μόνο αυτή. Οπότε τα έβαλε σε μία τάξη στο μυαλό του και δημιούργησε αυτή την τεχνική και θα πείτε θυμάμαι τότε που θα είστε μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου σας, στον καθρέφτη καλή ώρα πίσω αν έχετε κάποιον καθρέφτη στο σαλόνι, στην είσοδο του σπιτιού κάποιον ολόσωμο, αλλά και να είναι και μικρός όπως αυτός εδώ πίσω ή του μπάνιου μας, κανένα πρόβλημα. Μπροστά στον καθρέφτη λοιπόν θα κοιτάξετε τον εαυτό σας στα μάτια και θα πείτε θυμάμαι τότε που δεν είχα πολλά χρήματα και ζοριζόμουν να πληρώνω τους λογαριασμούς μου. Και αφού τον κοιτάξετε στα μάτια και πείτε την προτασούλα, θα τα κλείσετε τα μάτια. Και θα φανταστείτε, θα οραματιστείτε, εδώ είναι δηλαδή ο οραματισμός, πώς είστε τώρα. Πώς είστε τώρα όμως με βάση αυτό που θέλετε να προσελκύσετε, με βάση αυτό που επιθυμείτε να προσελκύσετε. Οπότε οραματιζόμαστε πώς είμαστε τώρα. Είμαστε οικονομικά ευκατάστατοι, δεν ζοριζόμαστε από λογαριασμούς και από σκέψεις για το πώς θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς και πώς θα αγοράσουμε κάποια προϊόντα ώστε να έχουμε φαγητό κάθε μέρα στο τραπέζι μας, πώς δεν έχουμε άγχος, δεν έχουμε αγωνία, ανησυχία για το τι ξημερώνει αύριο. Ζούμε άνετοι, ήρεμοι, ήσυχοι, ισορροπημένοι, γαλήνιοι. Πηγαίνουμε τα ταξίδια που θέλουμε να πάμε, με τον σύντροφό μας, με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν μετράμε τα χρήματα κάθε τέλος του μήνα εάν περισσεύουν ή αν δεν περισσεύουν, αν έχουμε ή δεν έχουμε. Όλα αυτά λοιπόν τα οραματιζόσαστε. Τα οραματιζόσαστε μπροστά στον καθρέφτη. Και όταν θα ανοίξετε τα μάτια μετά τον οραματισμό, θα εκφράσετε ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστώ Θεέ μου,
Σε ευχαριστώ Θεέ μου που πλέον οι λογαριασμοί μου είναι γεμάτοι από χρήματα. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που τα χρήματα εισραίουν στους λογαριασμούς μου άφθονα και αμέτρητα και από πολλαπλές πηγές. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που ζω μέσα στην αφθονία. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που πρώτη φορά γεύομαι τόση αφθονία στη ζωή μου. Η φράση που λέω εγώ τώρα τελευταία μαζί με τα χρήματα εισραίουν στους λογαριασμούς μου. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που πρώτη φορά στη ζωή μου γεύομαι τόσο μεγάλη αφθονία. Κάντε τις προτασούλες σας με βάση αυτό που θέλετε να προσελκύσετε. Μπορεί να ανοίξετε τα μάτια σας και να πείτε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που βρήκα τον ιδανικό σύντροφο για μένα, ταιριάζουμε, είμαστε μαζί, ευτυχισμένοι, κάνουμε όνειρα για το κοινό μας μέλλον, περνάμε υπέροχα, ζούμε μοναδικές στιγμές, έχει μάτια μόνο για μένα, με κάνει πολύ ευτυχισμένη και αυτός είναι τρελός και παλαβός για μένα». Κάντε τις προτασούλες σας σε παρόντα χρόνο. Οπότε τα βήματα είναι μπροστά στον καθρέφτη, θυμάμαι τότε που, πώς ήσασταν, που ενδεχομένως πώς είστε ακόμα σε έλλειψη. Μετά θα κλείσετε τα μάτια και θα οραματιστείτε τη ζωή που επιθυμείτε να ζήσετε, σαν να τη ζείτε τώρα. Και μετά θα ανοίξετε τα μάτια και θα εκφράσετε ευγνωμοσύνη με το «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχω αυτά και εκείνα και τα άλλα», σαν να τα έχεις ήδη αποκτήσει. Η τεχνική είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ καλή και πρέπει να γίνεται καθημερινά κατά προτίμηση το πρωί που ξυπνάμε, σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, μπορεί κάποια από σας να κάνετε κάποια άλλη πρωινή ρουτίνα μετά από αυτήν την πρωινή ρουτίνα που κάνετε, σίγουρα όλοι που κατευθυνόμαστε προς το μπάνιο για να περιποιηθούμε, να ετοιμαστούμε, για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Εκεί λοιπόν είναι ευκολάκι και δεν θέλει πάρα πολύ χρόνο για να την κάνετε. Είστε ούτως ή άλλως στο μπάνιο, είστε ούτως ή άλλως μπροστά στον καθρέφτη, κάντε την. Ας μην μένουμε μόνο στο να ακούμε την πληροφορία, στο να ακούμε τις τεχνικές. Ας τις κάνουμε κιόλας, γιατί οι τεχνικές δουλεύουν εάν τις δουλέψεις και εσύ. Αν τις δουλέψεις και εσύ με επιμονή και πειθαρχία.